Ευχαριστώ. Δημήτρη μας εκεί. Από δύο ανθρώπους οι οποίοι φορούσαν και κουκούλες. Ο μόνος σαν μικρός είναι εργάτητο. Εκπέλεσαν ένα ψυχρό. Είμαστε εντάξει, το βλέπω, το βλέπω. Επρόκειτο για έναν σπουδαίο άνθρωπο. Εξαιρετικό δικηγόρο. Απρό οικογενειάρχη. Σπουδαίο πατριώτη. Τεράστια προσφορά στο δημοσίευμα σώμα. Και βεβαίως όλοι οι δικηγόροι της Ελλάδος, θα έλεγα και όλη η Ελλάδα, θρυνούν για τον χαμό, τον άδικο, τον τραγικό χαμό ενός σπουδαίου ανθρώπου. Κύριε Υπουργέ, εσείς τι είδατε μέσα. Δεν μπορεί να είναι σε αυτό το συσκέψιο, αν εκεί τον εκτέλεσε από το πλατείο του. Την ώρα που μπήκαν μέσα οι δύο. Πώς μπήκαν όμως μέσα. Χτύπησαν το πούλμαν και μπήκαν. Δηλαδή τους άνοιξε χωρίς να τους δει. Ο καθένας μας όταν χτυπάει το κουμπί, δεν υπήρχε κάμερα καταγραφής. Δεν το ξέρω αυτό. Για περιγράψτε μας λίγο. Τι είδατε μπαίνοντας μέσα. Τι σας είπανε, ότι χτύπησε το κουδούνι. Τι έγινε. Χτύπησε το κουδούνι, άνοιξε η πόρτα, μπήκαν μέσα δύο άνθρωποι φρουζοκούλα από μόνος από τον συνεργάτη και τον εκτέλεσαν με ψυχρό με δυο πυροβολικούς. Χτύπησαν τον συνεργάτη του, δηλαδή τον πήγαν σε... Τον απομόνωσαν σε έναν γράφο. Εσείς μπαίνοντας μέσα, τι είδατε, τι αντικρίσατε, την εικόνα μέσα στο γραφείο αστυνομικός. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τίποτα. Σας είχε εκμυστηρευτεί ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα τελευταία. Μάλιστα, είμαστε μαζί σε μια δίκη μεγάλη στα Μόλογα τώρα. Και χθες έχει βγει και μια απόφαση που αθώθηκαν από τον Μόλογο. Ήταν μια χαρά που είχαν την επιτυχία αυτή που είχαν στην εκβάλη σε αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι τραγικό. Ασύλληπτο, μοναδικό, δεν έχει συμβεί. Μάθατε που τον έχουν πυροβολήσει. Στο σώμα, λέω τώρα. Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ούτε μπορώ να ρωτήσω και ούτε πρέπει να ρωτήσω αυτό. Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, πώς ειδοποιήθηκαν. Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Λοιπόν, να είστε καλά.